Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Καλοκαίρι πια. Μπήκαμε στον Ιούνιο και μπήκαμε σε αυτό που ονομάζουμε το γλυκό το καλοκαιράκι. Βέβαια, συνηθίσαμε να ταυτίζουμε τώρα πια το καλοκαίρι με τη θάλασσα, έτσι δεν είναι παιδιά, τελειώνουν και τα σχολεία, με τα μπάνια μας, με όλες τις ομορφιές που κρύβει το καλοκαίρι, αλλά κάποτε καλοκαίρι σήμαινε, παιδιά, μια τεράστια θάλασσα από στάχια όρημα σιταριού που περίμεναν να τα θερίσουμε, να τα αλωνίσουμε για να φτιάξουμε το ψωμάκι με το οποίο τρεφόμασταν και τρεφόμαστε και σήμερα. Αυτά θα προσπαθήσω σήμερα να σας παρουσιάσω. Αυτά που συμβαίνουν αυτούς τους δύο μήνες μαζί, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ή τον, όπως τους ονομάζουμε, τον Πρωτοϊούλη, γιατί πάνε, πάλι είναι αδερφάκια, τον Πρωτοϊούλη τον Ιούνιο και τον Δευτεροϊούλη τον Ιούλιο, πάνε ταυτόχρονα αυτοί, συντεριαστοί, θερισμός και αλωνισμός. Και μια λοιπόν θάλασσα από στάχια, υπάρχει μάλιστα και ένα ωραίο τραγουδάκι, το παιδί Κυφλογέρα, που μας τραγουδάει το παιδάκι εκείνης της εποχής, όχι την θάλασσα, την πανέμορφη και τις αμμουγές, αλλά τα στάχια, τα απλωμένα σε ένα τεράστιο κάμπο, γιατί αυτά ήταν η ζωή μας, το σιτάρι, το ψωμάκι μας. Προσπαθήσω λοιπόν σήμερα να σας θυμίσω στους παλιότερους και να δείξω στους νεότερους πώς ακριβώς γινότανε ο θερισμός, ο θέρος, την εποχή την παλιά και πώς σιγά σιγά έφτασε στα σημερινά τα χρόνια με την μηχανοποίηση. Εδώ πέρα κι αντί περάστης, μα καλέστης μαρούδια σταλώνει. Κύμα καλέ κύμα να τις τις έλεγε. Και πώς γινόταν το αλώνισμα,
Δηλαδή το να αποχωρήσουμε το σιτάρι από το κορμό του, το άχυρο όπως το ονομάζουμε, και στη συνέχεια να το μαζέψουμε να φτιάξουμε το ψωμάκι μας. Καλοκαίρι λοιπόν. Και δεν ξέρω αν άλλοι λαοί έχουν κρατήσει όπως εμείς τον απλό χαρακτηρισμό του καλού του καιρού, καλοκαίρι λέμε, στη θέση μιας ώρας του έτους. Μια ώρα του έτους είναι αυτό που ονομάζουμε ο θέρος. Ή μια ώρα του έτους είναι αυτό που ονομάζουμε το αλώνισμα ή ο τρίγος. Και μάλιστα με ποια, με την επιθυμητή του τη διάρκεια. Λέμε το καλοκαίρι και το υπολογίζουμε σε 6 σε 8 μήνες καμιά φορά. Πρακτικά βέβαια ο λαός μας δεν χωρίζει το χρόνο σε άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Λέει το καλοκαίρι και ο χειμώνας χωριστά. Δεν τη σκέφτεται την άνοιξη και το φθινόπωρο, γιατί είναι γνωστή και μια παροιμία, μια μηνολογική, αν την πούμε παροιμία, από Μαρτιού καλοκαιριού και από Αύγουστο χειμώνα. Βέβαια για τον Αύγουστο το χειμώνα είναι κομμάτι παρατραβηγμένο, αλλά η μια αισιόδοξη από Μαρτιού καλοκαιριού, η άλλη παρατραβηγμένη από Αύγουστο χειμώνα, και τα διορθώνει λιγάκι η άλλη που λέει για τον Οκτώβρη, Οκτώβρη στο μικρό καλοκαιράκι. Το τραβάμε και λίγο παραπάνω μέχρι εκεί. Γιατί αιώνια λαχτάρα του αγρότη μας και των παλιότερων των εποχών, αλλά και των σημερινών, είναι η καλοκαιρία. Την περιμένουν σαν απολύτρωση και την περίμεναν τα παλιά τα χρόνια που όλα γίνονταν με τα χέρια και με τη βοήθεια κάποιων ζώων, βόδια ή άλογα, την περίμεναν αυτή την καλοκαιριά σαν απολύτρωση. Γιατί κλεισμένοι μέσα στο χειμώνα, περιορισμένοι γύπλα στο τζάκι, δεν έβλεπαν την ώρα πότε να ανοίξουν οι μέρες και να πρωτοχορέψουν το καρναβάλι, να χαρούν, να βγουν στην Ύπαιθρο, να σκορπίσουν στις δουλειές τους ύστερα, να ξαναχορέψουν και να χαρούν τη λαμπρή το Πάσχα, να βλέπονται πιο ελεύθερα στα πανηγύρια των εξοκλησιών ή των βουνών ή των μοναστηριών, και μέχρι που να φτάσουν στον Αηδημήτρη, το τελευταίο πια το μικρό του καλοκαιράκι. Όλα αυτά σήμαιναν για τον αγρότη, για τον γεωργό, για τον άνθρωπο της παλιάς εποχής, σήμαιναν χαρά, γιατί θα βάζε μέσα στο σπίτι του το βιός του, όποιο γεν ήταν αυτό. Μιλάμε λοιπόν για τον Ιούνιο, πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πώς πήρε το όνομά του? Πήρε το όνομά του Ιούνιος από τη σύζυγο του Δία την Ήρα, η οποία στα λατινικά λεγόταν Τζούνο, και επειδή οι μήνες καθιερώθηκαν τα ονόματά τους την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κρατήθηκε το όνομα Ιούνιος. Στο εκκλησιαστικό το ημερολόγιο που αρχίζει το Σεπτέμβριο, πρέπει να ξέρετε, είναι ο 10ος μήνας. Στο κανονικό μας το σημερινό ημερολόγιο, το οποίο το ρωμαϊκό το παλιό βέβαια, αυτό που έχουμε και σήμερα, είναι Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, έτσι, 6ος μήνας ο Ιούνιος. Και στην αρχαία την εποχή, ο παραπλήσιος ή ο ανάλογος μήνας τον οποίο είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, ονομάζονταν Σκυροφοριόν και κρατούσε από τις 24 Μαΐου περίπου μέχρι τις 22 Ιουνίου με τα σημερινά τα δεδομένα του ημερολογίου μας. Άλλες πόλεις βέβαια της Ελλάδας είχαν και κάποιους άλλους παρεμφερείς μήνες, όπως ο Ποσειδών σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αλλά κυρίως στην Αττική, που από εκεί έπαιρναν σχεδόν οι περισσότερες ελληνικές περιοχές τα ονόματα των μηνών, ονομαζόταν Σκυροφοριών. Από ονόματα του Ιούνιου στην λαογραφία μας, την ελληνική, άλλο πράγμα. Ονόματα να θέλετε. Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, γιατί σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, έχει και την ξεχωριστή του ονομασία ανάλογα με τις εργασίες τις οποίες έχουμε κυρίως να κάνουμε, γιατί είπαμε, στις λαϊκές δοξασίες και στα λαϊκά δρόμενα είναι και τα ονόματα τα αντίστοιχα. Τι κάνουμε, έτσι τον ονομάζουμε και τον αντίστοιχο μήνα.
Ακούστε λοιπόν τώρα. Περιοχή Γρεβενών. Ο Κερασάρης. Έχουμε κερασιά. Πόντος, παλιά στον Πόντο. Κερασινός. Και εκεί κεράσια είχαν. Οριμάζαν τα κεράσια. Ή άλλα μέρη τα οποία είχαν παραγωγή σίκων, καλή ώρα εδώ στη Ρόδο, που παλιά τα σίκα ήταν ένα βασικό προϊόν μαζί με την ελιά, είχαμε τον λεγόμενο αιρανισμό ή τον ορνιασμό, δηλαδή να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση με τους καρπούς της άγριας σικάς, τους ορνούς, να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση των σίκων ή να βοηθήσουμε τις σικές μας να οριμάσουν καλύτερα. Ονομαζόταν λοιπόν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ορνιαστής στην Άνδρο, ρινιστής στην Πάρο, απαρνιαστής σε άλλα μέρη, ανάλογα με τις τοπικές διαλέκτους. Κυρίως όμως, κυρίως είναι γνωστός ανά το Πανελλήνιο ως οθεριστής. Οθεριστής γιατί έρχεται η ώρα που θα θερίσουμε το σιτάρι μας, να το μεταφέρουμε στο σπίτι και έχουμε ένα σωρό δρόμενα και γιορτές, τα αρχές του θεριστή, οι γιορτές του δρεπανιού και τα λοιπά, και θα σας πω τι είναι τα δρεπάνια, γιατί σήμερα δεν νομίζω πολλά παιδιά μας να ξέρουν τι είναι το δρεπάνι. Πότε λοιπόν? Όταν ορίμαζαν τα στάχια και τρίνιζαν, παίρνανε ένα χρυσοκίτρινο χρώμα και άρχισαν να γέρνουν τα κεφαλάκια τους. Σήμαινε ότι ο καρπός ήταν πια μεστός, όριμος, έπρεπε να τα κόψουμε, να τα μεταφέρουμε στο αλώνι, να τα αλωνίσουμε και να συλλέξουμε, να μαζέψουμε τον καρπό. Έτσι λοιπόν, ο θεριστής είναι η πιο διαδεδομένη ονομασία. Λέγεται, όπως σας είπα επίσης, και Πρωτόλης ή Πρωτοιούλης. Ας είναι ο Ιούλιος ο δεύτερος. Πρωτοιούλης, πρώτος Ιούλιος. Αρχή του καλοκαιριού. Λέγεται επίσης, ένα σωρό στην Κάλυμνο το λένε αληθατσής, κάπως έτσι. Ρινιαστής στην Πάρο, όπως είπαμε, ορνιαστής στην Άνδρο, λιοτρόπης εκεί που μαζεύαν τις ελιές, καλή ώρα εδώ, στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, κερασάρης, όπως είπαμε, στα Γρεβενά, και ένα σωρό άλλες ονομασίες πανέμορφες. Κυρίαρχη όμως ήταν βασικό προϊόν της διατροφής του ανθρώπου, το σιτάρι, και από αυτό το όνομά του θεριστής. Από τα παλιά τα χρόνια ακόμα, από την εποχή που έχουμε τα πρώτα γραπτά από έναν στην αρχαία Ελλάδα, τον Ισίωδο, λέει ο Ισίωδος, «Καιρός του θερισμού που δεν πρέπει να κοιμάσαι το πρωί. Η αυγή θα σε βοηθήσει να θερίσεις το 1/3 από τη δουλειά της ημέρας, να κουβαλήσεις νωρίς τον καρπό στο σπίτι και να εξασφαλίσεις το βιό σου». Από τον Ισίωδο, το έργο του, το μεγάλο «Έργα και ημέρες». Και η λαογραφία μας, συνέχεια των λεγόμενων του Ισίωδου, πήρε όλες αυτές τις απασχολήσεις και τις έχει κάνει ιστορίες και παραμύθια και πολλές άλλες ιστορίες. Λέει λοιπόν, σαν γενική έτσι περίληψη να το πούμε, όταν αποθερήσουν, λέει μια ιστορία, αφήνουν στη μια άκρη του χωραφιού ένα κομμάτι, ακούστε τώρα, προλήψεις και ιστορίες, ένα κομμάτι αθέριστο, και τι κάνουνε, το σταυρώνουν να είναι ευλογημένο, στέκονται στις τέσσερες άκρες κάποιοι άνδρες από αυτούς που θερίζανε και κόβουνε σε σταυρό σχήμα, κάνουν ένα σταυρό θερίζοντας, γιατί για να είναι ευλογημένα αυτά που μαζέψανε. Παίρνουν και ένα χερόβολο, μια χεριά, το κόβουν με το δρεπάνι και τι κάνουν, φτιάχνουν τα γένια του νοικοκύρη ή τα γένια του Θεού, λένε, δηλαδή κάτι που να μοιάζει σαν γένια ανθρώπου, και πάνε και τα κρεμάνε πού, στο εικονοστάσι, και εκεί τα φυλάνε, τα φυλάνε, και όταν έρχεται η ώρα της σποράς, τρίβουν λίγο σπόρο από αυτά τα γένια, τον ανακατεύουν με το σπόρο που θα ρίξουν για να είναι ευλογημένος, και τότε το σπέρνουν στο χωράφι τους για να γίνει σπορά. Ένα άλλο δεύτερο έθιμο
Ωραίο και αυτό. Τι κάνουν. Ο θέρος δεν είναι εύκολη δουλειά. Μέσα στο λιοπύρι του Ιουνίου να είσαι κάτω από τον καυτό τον ήλιο για να θερίζεις, πρέπει να κάνεις κάποια παιχνίδια, κάποια αυτά, να ξεγελάσεις την κούρασή σου. Και τι κάνουν λοιπόν. Θερίζονται δύο χωράφια γειτονικά. Λοιπόν, και οι θεριστές παραβγαίνουν, αμιλώνται, ποιος θα τελειώσει πρώτο για να κυνηγήσει, λέει, το λαγό να πάει στο αλουνού το χωράφι. Δηλαδή, σας περάσαμε. Και ένας λαγός που κρυβόταν εδώ, τον αναγκάσαμε να φύγει να έρθει στο χωράφι σας. Και πιστεύουν ότι αν νικήσουν, η συγκομιδή τους την άλλη τη χρονιά θα είναι ακόμα αυθονότερη. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η επικρατέστερη. Έχει και ένα σωρό άλλες παραλλαγές. Η επικρατέστερη είναι το παιχνίδι του λαγού. Σας κυνηγήσαμε, βρε, το λαγό και τον έφεραν στο δικό σας το χωράφι. Τελειώσαμε πρώτοι. Τι να πει κανείς για το τι γινόταν στο σπίτι όταν ετοιμαζόταν, όλοι οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να φύγουν, να ετοιμάσουν τα εργαλεία τους, τα δρεπάνια τους, να τα φορτώσουν στα ζώα τους ή να τα φορτώσουν στο κάρο που θα τα πήγαινε στο χωράφι, και έπρεπε να φροντίσουν και κάτι να τσιμπήσουν. Και μη θα ρείτε ότι στα χωράφια στρώνανε τραπέζια και ψήνανε σουβλάκια για να φάνε. Όχι. Μια στάμνα με νεράκι, κάποιες ελιές, λίγα κρεμμύδια, λίγο ξυδάκι για να το βοηθάμε, για να δροσιζόμαστε, γιατί το ξύζι δροσίζει λιγάκι. Τα φορτώναν λοιπόν πάνω στο ζώο, από εδώ τα δρεπάνια, από εκεί τα φαγητά, και ξεκινούσαν να πάνε πρωί-πρωί χαράματα στο χωράφι, πριν ο ήλιος ακόμα ξεμητήσει, γιατί είχαν και δρόμο μέχρι να πάνε εκεί, και να φτάσουν να αρχίσουν τη δουλειά. Παίρνανε λοιπόν τα δρεπάνια στα χέρια, αλλά δεν άρχισαν να κόβουν όσο είχαν ακόμα δροσιά. Γιατί? Γιατί έπρεπε να σπάσουν εύκολα με το κόψιμο του δρεπανιού τα σιτάρια, και έπρεπε να περιμένουν να ανεβεί λίγο ο ήλιος και να αρχίσουν να ευχηθούν, να κάνουν το σταυρό τους, να είναι ώρα καλή και ευλογημένη, και να αρχίσουν οι ευχές, άιντε καλά μπερεκέτια, άιντε καλή σοδιά, και αρχίσαν τα δρεπάνια φραπ και φρουπ και αστεϊσμοί ο ένας με τον άλλον, για να μπορέσουν να ξεγελάσουν, όπως είπαμε, την κούρασή τους. Πώς γινότανε? Υπάρχουν πάρα πολλές, ευτυχώς, ακόμα εικόνες παλιές που μας τα δείχνουν. Έπρεπε να μαζέψεις με το χέρι σου ένα χερόβολο, όπως το λέγανε, να κόψεις με το δρεπάνι σου, να τα αφήσεις χάμω, να κάνεις δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο χερόβολο, και όλα αυτά να τα δέσεις σε ένα δεμάτι, όπως το λέγαμε, και τα δεμάτια αυτά, όταν θα έρχονταν η ώρα και θα έπεφτε ο ήλιος λίγο χαμηλά, να τα μαζέψουμε, αφού τα αφήναμε πρώτα να ξεραθούν λιγάκι, για να μεταφέρουμε στο αλώνι. Και εκεί μέσα στο λιοπύρι, αν υπήρχε και κάνα δεντράκι δίπλα στο δέντρο, κάθονταν από κάτω, εκεί απλώναν τα φτωχικά τους τα φαγητά και τσιμπούσαν την ελίτσα, το κρεμμυδάκι, το ψωμάκι τους, και πίναν το νεράκι για να δροσιστούν. Έτσι γινότανε εκείνα τα χρόνια η συλλογή του καρπού, που έθρεφε και τρέφει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Βέβαια, σήμερα αλλάξαν τα πράγματα, γίνανε όλα μηχανοποιημένα, δουλεύουν οι μηχανές και είναι ευκολότερα τα πράγματα. Έτσι. Τα δρεπάνια τα αντικαταστήσαν σήμερα κάποιες σύγχρονες μηχανές, οι οποίες μπαίνουν μέσα στο σύταρο χώραφο, το θερίζουν, το αλωνίζουν, ξεχωρίζουν τον καρπό, ξεχωρίζουν το άχυρο το οποίο θα γίνει τροφή για τα ζώα, και ακόμα μπορούμε να πούμε ότι δεν βάζει χέρι καν έξω από τον χειριστή του μηχανήματος κανένας ιδιοκτήτης, γιατί το σιτάρι πέφτει κατευθείαν μέσα στο φορτηγό του αυτοκίνητου, που θα το μεταφέρει στις αποθήκες και θα αποθηκευτεί. Αλλά παλιά, είπαμε, παλιά ήταν
όχι ένα παιχνίδι, αλλά ένα παιχνίδισμα τεχνητό, έτσι ώστε να ξεχαστεί η κούραση. Και ακούστε τι μηχανεύονταν άλλα. Πήγαινε μπροστά ένας, ο οποίος ήταν ο άξιος, ο δυνατός, ο πρωτοθεριστής. Και έμπαινε λοιπόν μπροστά και άνοιγε έναν διάδρομο με το δρεπάνι του και άρχιζε από πίσω ένας αγώνας αντοχής και συναγωνισμού, ποιος θα ξεπεράσει ο ένας τον άλλον και ποιος θα βγάλει τον ένα έξω από το χώρο του. Αύριο εγώ σου πέρασα, αν μπήκα μέσα στο δικό σου χώρο. Και όλα αυτά δίνανε στα δρεπάνια τέτοια αξία που τα μετατρέπαν οι άνθρωποι σε χορό. Στην Κύπρο έχει ένα χαρακτηριστικό χορό, ο χορός του δρεπανιού, γιατί έπρεπε ο καλός, ο άξιος, ο θεριστής να ξέρει να χειρίζεται το δρεπάνι, να το κάνει παιχνίδισμα στα χέρια του. Και υπήρχαν λοιπόν τέτοιοι χοροί οι οποίοι αντικαθρεπτίζανε ακριβώς τι συνέβαινε μέσα στο χωράφι. Το παίξιμο του δρεπανιού γίνονταν χορός. Είπαμε προηγουμένως για τον λαγό ένα άλλο δρόμενο και ένα σωρό άλλα. Σε πολλά δε μέρη τόσο πολύ το θεωρούσαν ευλογημένο που έπρεπε ο παπάς σε μια σύναξη μεγάλη πριν ξεκινήσει ο θεώρος στο χωριό να μαζέψει τους χωριανούς, να δεηθεί, να ευλογήσει τους θεριστάδες και ύστερα να μπουν να ξεκινήσουν όλοι μαζί για να πάνε στα χωράφια τους. Από τα πανάρχια δε χρόνια μέχρι και τα τελευταία τουλάχιστον δικά μου παιδικά χρόνια που τα έζησα αυτά, αλλά μέχρι και σήμερα που είναι η μηχανοποιημένη η καλλιέργεια και η συλλογή του σιταριού, υπάρχει μια συμβολική κίνηση προς τον αόρατο τον ευεργέτη. Τη φύση, το Θεό, κάποιος που δεν τον βλέπουμε, ο αόρατος. Παλιά δεν ξέρανε τον Θεό τον ένα, είχαν διάφορους θεούς. Σήμερα που έχουμε το Θεό, εξακολουθούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, τις λεγόμενες απαρχές. Τι ήταν οι απαρχές? Ένα μικρό μέρος από την συγκομιδή,
έπρεπε να το προσφέρουν και την ώρα της συγκομιδής, αλλά και αργότερα, και είδαμε προηγουμένως πώς αφήνανε κάποια κομμάτια αθέριστα, να το προσφέρουν στους θεούς. Ό,τι και αν ήταν αυτό. Μα το σιτάρι που θερίζαμε, ένα μέρος από το σιτάρι. Ή λίγους σπόρους θα τους ρίχναμε κάτω, σαν τα πουλάκια, τα πουλάκια. Ήταν και αυτά τα ζωντανά του Θεού και έπρεπε να γευθούν. Στον τρίγο. Ο τρίγο, ένα μέρος από το κρασί μας έπρεπε να χυθεί κάτω. Κάποια σταφύλια έπρεπε να προσφερθούν στο Θεό. Στο λάδι, το ίδιο και εκεί. Ήταν οι απαρχές. Το πρώτο θα έπρεπε να προσφερθεί στο Θεό. Στα ποιμενικά και εκεί, λίγο από το γάλα θα έπρεπε να πέσει κάτω στο χώμα. Ήταν η απαρχή, η προσφορά στο Θεό. Και μέχρι ακόμα και την πρωτοχρονιά όταν φτάναμε, κάποια αγαθά πάντα, μα πάντα, και στα παλιά τα χρόνια και σήμερα ακόμα, τα τηρούμε, τα προσφέρουμε στο Θεό. Ήταν λοιπόν όλα αυτά τα έθιμα, γιατί. Γιατί οι άνθρωποι ήταν δεμένοι με τη φύση, με τις καιρικές συνθήκες, με τις καιρικές μεταβολές, με το άγνωστο που δεν ξέρανε ποιο είναι πιθανόν που θα τους βλάψει και προσπαθούσαν να το καλοπιάσουν, να του προσφέρουν αυτό το οποίο βγάζανε για τον εαυτό τους και νάτος, εσύ ο άγνωστος ή εσύ Θεέ μου, σου προσφέρουμε ένα μέρος από αυτά, προστάτεψέ μας, μη μας αφήσεις να καταστραφούν, μη ρίξεις χαλάζι, μη ρίξεις βροχή, μην πιάσει κάποια, ξέρω εγώ, θεομηνία ή κάποια φοβερή ζέστη και τα κάψει όλα. Όλα τα φοβόντουσαν οι άνθρωποι. Ένα άλλο δε ωραίο, το οποίο γινόταν και στη Μακεδονία, αλλά και στην Πελοπόννησο, σε πολλά μέρη, στη Δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα συνηθίζονταν πάρα πολύ, είναι ένα ζουζουνάκι μέσα στο καλοκαίρι, ο τραγουδιστής του καλοκαιριού, ο Τζίτζικας. Ο Τζίτζικας, λέμε, όλοι τραγουδάει, δεν κάνει καμιά άλλη δουλειά. Κι όμως, έπρεπε για αυτό το ζωάκι, τον τραγουδιστή, τον ανέμελο που συμβόλιζε το καλοκαίρι για τους γιορτούς μας, να του προσφέρουν ένα μέρος από τη σοδειά τους. Τι κάνανε λοιπόν? Πλάθανε ένα ξεχωριστό ψωμί στο ταψί, που το λέγανε το τζιρίκι ή το τζίρκι ή το κλίκι. Το κλίκι του Τζίτζικα λέγανε αλλιώ. Το τζιρίκι λέγανε αλλιώ. Το τυλίκι λέγανε αλλού. Ένα κουλούρι το οποίο το μοιράζανε στους φτωχούς και στους ζητιάνους και ένα από αυτά πήγαιναν και το κρεμούσαν έτσι όπως ήταν στρογγυλό, μια κουλούρα μεγάλη, το κρεμούσαν πάνω σε ένα χαμόκλαδο, σε ένα χαμηλό δέντρο, σε ένα θάμνο, όπου και να ήταν, για να πάει να το πάρει ο Τζίτζικας να φάει. Αυτός που τους διασκέδαζε το καλοκαίρι. Υπάρχει και ένα ωραίο δύστιχο. Θερίζεται, αλωνίζεται και με ένα κουλικούδι, λέει ο Τζίτζικας. Κρεμάστε το στην παλουριά για να έρθω να το πάρω. Και το κρεμούσαν, όπως σας είπα, εκεί στα χαμόδεντρα και όπως κάνουμε στη Βασιλόπιτα. Δεν κόβουμε το πρώτο κομμάτι να το προσφέρουμε στον Χριστό, το άλλο στην Παναγία. Και οι γεωργοί μας αυτό κάμνανε τότε για να το προσφέρουν, για να το προσφέρουν στον φτωχό, στον ζητιάνο και στον Τζίτζικα. Τον εκπρόσωπο του καλοκαιριού, αυτόν που ομόρφαινε τη ζωή τους με το τραγούδι του. Ένα σωρό λοιπόν έθιμα. Πάρα πολλά έθιμα. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε όλους μας, σε όλους τους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς, καταγωγή ίδια με εμάς, υπάρχουν έθιμα που σχετίζονται με τα πρώτα ή με τα τελευταία στάχια του θερισμού. Σε όλους γενικά. Όπως είπαμε, αλλού αφήνανε αθέριστα κάποια στάχια να πάνε τα πουλάκια να τα φάνε, αλλού φτιάχνανε τα γένια του Θεού ή το χτένι, το ψαθί, το σταυρό που το κρεμούσαν στο εικονοστάσι. Και όπως σας είπα, τόσο πολύ πιστεύανε ότι θα βοηθήσει ο Θεός, που έτριβαν, όπως είπαμε, τους σπόρους από το χτένι, από το γένι που ήταν στο εικονοστάσι
και τα ανακατεύανε με τους σπόρους της σποράς για να τα ρίξουμε στο χωράφι μας. Τα γένια λοιπόν του Θεού. Επίσης, κάπου εκεί προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου έρχεται μια χαρακτηριστική μέρα, 21 Ιουνίου. Τι είναι 21 Ιουνίου? Είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Είναι αλλιώς όπως την λέμε η θερινή τροπή του ήλιου. Το λιοτρόπι, όπως το λέμε, αλλάζει ο τρόπος του ήλιου. Γι' αυτό και τον ονομάζουμε τον Ιούνιο λιοτρόπης. Από τις τροπές του ήλιου, από την αλλαγή του ήλιου. Βέβαια δεν ήταν η μόνη εργασία το σιτάρι. Τον Ιούνιο οι γεωργοί μας, γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνταν με την γη, είχαν ένα σωρό δουλειές να κάνουν. Ένα σωρό. Ποιες? Πρώτα-πρώτα να θερήσουν τα σιτηρά τους, τα σιτάρια, τα κριθάρια, να μαζέψουν τα όσπρια φασόλια που βάζανε, τις φακές τους, να μαζέψουν το σανό, το άχυρο, για να τα αποθηκεύσουν για τα ζώα τους, γιατί γεωργός χωρίς ζώα δεν μπορούσε να δουλέψει. Τα ποια ήταν τα ζώα του? Κάποια βόδια, δύο αγελάδες, δύο άλογα, οι πιο προχωρημένοι που θέλανε να κάνουν πιο γρήγορα και πιο πολλή δουλειά. Έπρεπε οπωσδήποτε μέσα στο σπίτι και ήταν μέλη της οικογένειας. Τα φρόντιζε ο γεωργός όπως φρόντιζε και τα παιδιά του. Γιατί σε αυτά κρέμονταν ένα μέρος της ζωής του. Πολύ μεγάλο μερίδιο της ζωής του. Πέρα λοιπόν από το σιτάρι. Ποτίζουν και σκαλίζουν όποια χωράφια έχουν με φυτέματα πράσινα, τα οποία θα τους στρέψουν και το καλοκαίρι ή θα μαζέψουν τα φασόλια για παράδειγμα για να έχουν το χειμώνα. Φυτεύουν φασόλια, σπανάκια, διάφορα λαχανικά, κρεμμυδάκια, κουνουπίδια. Πηγαίνουν και περιποιούνται το αμπέλι, ένα βασικό κομμάτι από τις καλλιέργειες ήταν και το αμπέλι. Και έπρεπε να το περιποιηθούν, να του ρίξουν θιάφι, όπως η καλή ώρα και τώρα, να το κορφολογήσουν, να το βλαστολογήσουν. Οπωσδήποτε, γιατί κάθε νοικοκυριό έπρεπε να είναι αυτάρκες στην εποχή εκείνη, ήταν πολύ δύσκολο στο Γιώργο να έχει χρήματα και να πάει να ψωνίσει αυτά που ήθελε από την λαϊκή, όπως ξέρουμε τώρα, ή από το σούπερ μάρκετ. Όχι. Έπρεπε το κάθε σπιτικό να έχει φυτεμένες τις ντομάτες του, τις μελιτζάνες του, τις πιπεριές του, τα κολοκυθάκια του. Ακόμα και σήμερα, στα χωριά μας βλέπω, ο κάθε ένας νοικοκύρης έχει ένα μικρό κυπουλάκι και εκεί, όχι τόσο σαν χόμπι, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι βασικό να έχει μέσα στο σπίτι του όλα τα λαχανικά που χρειάζεται. Και είναι τόσο νόστιμα, τόσο ωραία. Άλλοι πάλι, οι οποίοι ασχολούνταν με μελισσουργή, μελισσοκόμη, έπρεπε να μεταφέρουν τις κυψέλες από τα ρίκια να τα πάνε στο θυμάρι ή από τα πεύκα να τα πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο μέρος. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε, όταν τελειώνει η μέλισσα, κάτι πρέπει να φάει. Όταν τελειώνει, ξέρω εγώ, η ανθοφορία του τάδε λουλουδιού, να τα μεταφέρουν σε ένα άλλο μέρος, τις κυψέλες, για να βγάλουν οι μέλισσες στο μελάκι τους. Οι κτηνοτρόφοι πάλι κάνουν το λεγόμενο απογαλακτισμό. Τι είναι αυτό? Τα ζωάκια τους, τα μικρά, τα αρνάκια τους, τα αφήναν να τρώνε το γαλατάκι από τις μάνες τους μέχρι που ήταν 3 μηνών και ύστερα τα βγάζανε να αρχίσουν να τρώνε κάτι άλλο για να πάρουν και το γάλα να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν το τυρί και όλα τα προϊόντα τα γαλακτοκομικά. Και έπρεπε ακόμα και το ζευγάρωμα των ζώων για να αποκτήσουν τα αρνάκια τους ή τα μοσχαράκια τους, τα οποία ήταν και αυτά ένα μεγάλο έσοδο για τον νοικοκύρη, έπρεπε να το φροντίσουν ακόμα και αυτό. Πάλι ξαναγυρίζω στον θερισμό. Ένα σωρό έθιμα, είπαμε, αλλά και ένα σωρό προλήψεις, φοβίες που μετατρέπονταν, γιατί η φύση τους είχε διδάξει πολλά με τα απρόπτα της, και οι φοβίες μετατρέπονταν σε δυσιδαιμονίες. Φοβάμαι κάτι άγνωστο.
και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω. Τι. Πήγαιναν και έβαζαν τον κάπου στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Θεσσαλονίκης, έστειναν ένα δεμάτι, στάχια, όρθιο, δεν το πειράζανε εκείνο, το αφήνανε και ο νοικοκύρης πήγαινε και έριχνε κάποια νομίσματα και το άφηνε το δεμάτι εκεί. Γιατί? Για να είναι πλούτσια τα ελαίη που το σιτάρι θα δώσει στον Γιώργο. Σε ένα νησάκι των Σποράδων, Σκύρος, τι κάνανε? Αποθερίζανε, τελειώναν το θερισμό, και αφήνανε σε ένα μέρος ένα μικρό κομματάκι για τα πουλάκια και για τα αγρίμια, να μπορεί να πάει να κρυφτεί κάποιο εκεί. Τόσο δε ήταν δεμένος ο Γιώργος με αυτά που καλλιεργούσε, με αυτά που θέριζε, που θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουνα μικρός εγώ ακόμα, και θερίζαμε. Και εκεί που θερίζαμε ξαφνικά, πέσαμε μπροστά σε μία αγριόπαπια, η οποία πλάκωνε τα αυγάκια της. Είχε έρθει και έκανε τη φωλιά της σε εκείνο το σημείο. Διέταξε ο πατέρας μου, θερίστε γύρω-γύρω και ένα μεγάλο μέρος, 3, 4, 5 τετραγωνικά σιτάρι, μην το πειράξετε. Η πάπια πρέπει να κλωσίσει τα αυγά της και δεν θα την ενοχλήσει κανείς. Και τα αφήναμε. Ή βρίσκαμε μια φωλίτσα από κορυδαλό, από καρδερίνα, από σπινάκι. Εκείνο το μέρος το οποίο είχε στήσει τη φωλίτσα του θα έπρεπε να το αφήσουμε απείραχτο. Γιατί? Γιατί έχουν και τα πετεινά του ουρανού και τα ζωάκια του Θεού έχουν το δικαίωμά τους μέσα σε αυτό το οποίο εμείς καλλιεργήσαμε και πάμε τώρα να θερίσουμε. Τόσο πολύ σέβονταν οι άνθρωποι όχι μόνο αυτό που σπήρανε, αλλά και οτιδήποτε ζούσε μέσα σε αυτό. Πάμε στην Πελοπόννησο, στην Πηλία, κάπου εκεί γύρω στην Πύλο. Άφηναν και εκεί ένα κομμάτι αθέριστο και λέγανε θα σε αφήσουμε νοικοκύρη να το πατήσεις μέσα εδώ και να το θερίσεις, αρκετά μεγάλο, μόνο αν τάξεις του θεριστές, τάξε μας. Και τα ζωκαλυμένος ο νοικοκύρης, μια ντραμιτζάνα κρασί και ξέρω εγώ τι άλλο θα σας έχω το βράδυ και μια κότα ψητή. Άντε τώρα μπες το και θέρισέ το. Τι ωραία, τι όμορφα έθιμα. Στην Κάρπαθο πάλι κάνουν έναν κύκλο με το δρεπάνι, κάμνανε τώρα πια, δεν ξέρω, δεν νομίζω να εξακολουθούμε να θερίζουμε με τα δρεπάνια, και έμπαινε η νεαρότερη η θερίστρια, το κοριτσάκι της παρέας, το πιο νεαρό, έκαμνε το σταυρό του και φώναζε και του χρόνου να είμαστε όλα καλά, καλοφαωμένα και καλοπρουκισμένα, πρίκα της. Σας είπα επίσης για το τζιτζιροκούλουρο, του τζιτζικα το κουλουράκι, και δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Σε πολλά μέρη, τι κάμναν, του βάζαν και ένα κλονί βασιλικό στη μέση και το πήγαιναν στη βρύση της γειτονιάς και το βάζανε, γιατί τότε το νεράκι δεν το είχαμε μέσα στα σπίτια μας. Υπήρχαν μέσα σε κάθε χωριό 2, 3, 4 βρύσες αναλόγως κάθε γειτονιά και το βάζανε λοιπόν εκεί απάνω που έτρεχε το νερό της βρύσης μέσα στην κάνουλα και εύκολταν. Όπως τρέχει το νερό, έτσι να τρέχουν και τα μπερικέτια. Τουρκική λέξη, τα αγαθά, η αυθονία. Όπως τρέχει το νερό, έτσι να τρέχουν και οι αυθονίες μέσα στο σπίτι μας. Άλλα πάλι μέρη κάνουν και εξακολουθούν να το κάνουν κάπου εκεί στην περιοχή της Αθήνας, στα Σπάτα, γίνεται ακόμα και σήμερα, στη γιορτή Πέτρου και Παύλου. Στη γιορτή του Πέτρου και του Παύλου υπάρχει το εξής έθιμο. Γιατί? Γιατί λέει κάποιοτε ένας χριστιανός κατάφερε να ξεφύγει τη σύλληψη και τη θανάτωσή του από τους Τούρκους που τον κυνηγούσαν με τη βοήθεια του Αγίου Πέτρου. Και έταξε, το λέω γιατί είναι μέσα στο θεριστή, και έταξε, Άγιε μου, σε ευχαριστώ, σου τάζω ένα μοσχάρι που θα το κάνω θυσία και να το προσφέρω σε όλο τον κόσμο.
Μετά νιώθω. Μετά νιώσε όμως, λέει. Και λέει, πολύ είναι ένα μοσχάρι. Δεν σφάζω ένα αρνάκι να τους προσφέρω. Πήρε λοιπόν και σφάξε ένα αρνάκι. Αλλά ακούστε να δείτε, έτσι λέει η παράδοση. Το ταμένο το ζώο ήρθε μοναχό του και ξεψύχησε μπροστά στην εκκλησία. Γιατί μην τάξεις το Άγιο Χερί και λιβάνι, πώς το λέμε, πρέπει οπωσδήποτε. Και από τότε η περιοχή όλη συνηθίζει να γίνεται μια συνεισφορά, να αγοράζουν βοηδοί, μοσχάρια, να τα σφάζουν και να παρασκευάζουν ένα φαγητό που το ονομάζουν το στιφάδο του Αγίου Πέτρου και το προσφέρουν στο πανηγύρι του, σε ολόκληρο το χωριό ή σε όλη την ομίγυρη των πανηγυριστών. Ακόμα, βέβαια δεν είναι μέσα στον Ιούνιο, μια άλλη γιορτή, η Πεντηκοστή, πέφτει κυρίως τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου πάντα, σε ένα μέρος της Ελλάδας, το Μεσολόγγι, γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή αυτή την ημέρα, την μνήμη όλων των πεσόντων της εξόδου του Μεσολογγίου. Και υπάρχει ένα μοναστήρι απ' έξω, η Μονή του Αγίου Σημεών, στους πρόποδες του βουνού Ζυγός, και εκεί ήταν να γίνει συνάντηση των απ' έξω κλεφτών που θα βοηθούσαν με τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου, και εκεί γίνεται η συνάντηση και η μεγάλη γιορτή. Ανάβονται φωτιές μεγάλες, γιορτάζουν και κάτι ακόμα είναι αυτό που ονομάζουμε οι φωτιές του Αγιανιού. Θα τα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή αναλυτικά. Και αμιλώνται η μία γειτονιά με την άλλη ποια θα κάνει τις περισσότερες και τις πιο όμορφες. Είναι ένα έθιμο που θα το αναφέρουμε σε κάποια άλλη παρουσίασή μας. Όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, όλα αυτά τα οποία είπαμε, αποτυπώνονται χαρακτηριστικά, όπως πάντα αποτυπώνονται, μέσα στις παροιμίες του λαού μας. Γιατί οι παροιμίες τι είναι? Είναι μια συμπυκνωμένη λαϊκή σοφία μέσα σε 2, 3, 4, 5 λέξεις που αποτυπώνουν και την χρονολογική ώρα αλλά και τις ασχολίες τις οποίες κάνουν οι άνθρωποι ή και οτιδήποτε άλλο πιστεύανε για αυτή τη συγκεκριμένη την περίοδο. Και ακούστε να δείτε. Αρχές του θεριστή του δρεπανιού μας η γιορτή. Γιορτάζαν τα δρεπάνια, έπρεπε να θερήσεις. Άλλοι. Ο Μάης θέλει το νερό και ο θεριστής, ο Ιούνιος, το ξύδι. Γιατί ξύδι? Γιατί το ξύδι το ανακατεύανε με λίγο νεράκι και φέρνει μια δροσιά όταν το βουτούσε το ψωμάκι της μέσα και τρώγανε. Και δροσίζονταν. Όποιος έχει την κατάρα του παππού, πάει το Μάη εργάτης. Και όποιος έχει του προπάπου, πάει τον Ιούνιο. Γιατί? Πολλές δουλειές. Τον Ιούνιο, πάρα πολλές δουλειές. Και τις εξηγεί παρακάτω η άλλη παροιμία. Από το θέρος ως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές. Χάρισμα, αλώνισμα, μαζέμα των σίκων, μαζέμα της ελιάς αργότερα στο τέλος τελευταίο. Γενάρη πίνουν το κρασί, το θεριστή το ξύδι. Δηλαδή, και με τη σημασία που σας ανέφερα, αλλά και με την άλλη ότι το κρασί μας, το Γενάρη, είναι ακόμα καλό κρασί. Άμα τα αφήσεις και φτάσει μέχρι τον Ιούνιο, δεν θα πεις κρασί, θα πεις ξύδι με στα βαρέλια. Χαλάει πια. Και μια που μαζεύει όλες τις εργασίες και τις ασχολίες, ακούστε να δείτε, θέρος, τρίγος, πόλεμος. Και στο αλώνισμα, χαρές. Το θέρισμα, το αλώνισμα, χαρές μεγάλες. Και όλα αυτά μοιάζουν με τι? Και ο τρίγος των αμπελιών και όλα μια είναι ένας πόλεμος. Πώς? Θέρος, τρίγος, πόλεμος, από σταμό δεν έχουν. Όπως τον πόλεμο δεν μπορείς να πεις, κάτσε ρε παιδιά, ξεκουραστώ πρώτα και ύστερα θα συνεχίσει τον πόλεμο. Αν θα σε φάνει άλλοι. Το ίδιο και μέσα στον Ιούνιο μήνα, όταν αρχίζει ο θερισμός, δεν έχει ξεκούραση. Πρέπει στην ώρα του το γέννημα να μαζευτεί, αλλιώς θα τριφτεί όλο και θα πέσει κάτω στο χώμα και να το χάσεις.
Μάρτης έβρεχε, άλλοι. Μάρτης έβρεχε, θεριστής εχαίρονταν. Άμα ρίξει βροχούλες το Μάρτι πολλές, τα χωράφια με τα σιτάρια θα αυξηθούν και θα δώσει πολύ παραγωγή. Και μια άλλη, ακούστε τι όμορφα το λέει, μη σε γελάσει ο Βάτραχος και το Χελιδονάκι που αρχίζουν και έρχονται το Μάρτιο, αν δεν λαλήσει ο Τζίτζικας δεν είναι καλοκαιράκι. Αν δεν, ήρθαν τα Χελιδόνια λέει, α, ακόμα έχουμε χειμώνα. Ο Τζίτζικας φέρνει το καλοκαίρι. Και οι άλλοι που σας την ανέφερα και πριν, πρωτόλοι Ιούνιε, δευτερόλοι Ιούλιε, φτωχολογιάς ελπίδα. Ήταν οι δυο οι μήνες πάνω στους οποίες εναπόθετε τις ελπίδες της η φτωχολογιά για να μαζέψει αυτά τα οποία χρειάζονται να ζήσει. Το τραγούδι του θεριστή, η χαρά του αλωνιστή. Τραγουδάς γιατί μαζεύεις, πω μάζεψα το ιδιός μου και χαίρομαι γιατί το έβαλα μέσα στο σπίτι μου μετά το αλώνισμα. Τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι, λέει μια κοροϊδευτική. Αν τολμάς, άστο το δρεπάνι. Άμα τα αφήσεις το δρεπάνι, ρεπάνια θα πας να μαζέψεις. Δεν θα έχεις φαγητό. Φίλοι μου, λίγο πολύ σας προσπάθησα να σας αναπτύξω τι γινόταν εκείνα τα παλιά χρόνια και τι γίνεται ακόμα και σήμερα με την μηχανοποιημένη πια και καλλιέργεια και συγκομιδή και αλωνισμό και τα πάντα. Σήμερα όλα αυτά που σας ανέφερα έχουν αλλάξει άρνη. Μέσα στο σιταροχώραφο μπαίνει ένα μηχάνημα που λέγεται θεριζοαλωνιστική μηχανή, το θερίζει, το μαζεύει, το αλωνίζει, ξεχωρίζει το σιτάρι από το άχυρο που πέφτει δίπλα και το μεν σιτάρι κατευθείαν, παλιά το βάζαν και μέσα σε σακιά, σήμερα δεν χρειάζεται ούτε αυτό. Περνάει δίπλα ένα φορτηγό αυτοκίνητου και εκεί με ένα τεράστιο χωνί αδειάζει η θεριζοαλωνιστική μηχανή, αδειάζει το σιτάρι, το χρυσό αυτόν τον καρπό που μας δίνει το ψωμάκι, μέσα στο φορτηγό που θα τον πάει το μήλο, το φούρνο και θα έρθει στο σπίτι μας το γλυκό το ψωμάκι. Βλέπετε ότι η παροιμία Θέρος Τρίγος Πόλεμος δεν ήταν τυχαία. Πραγματικά ήταν μια πολεμική επιχείρηση και εκείνα τα χρόνια, αλλά και σήμερα ακόμα η καλλιέργεια, ο θερισμός και η συγκομιδή του σιταριού για να μας δώσει το γλυκό το ψωμάκι. Και ας ευχόμαστε πάντα μα πάντα ο Θεός να μας δίνει αυτό το αγαθό που από τα πανάρχια τα χρόνια θρέφει τον άνθρωπο, είναι το βασικό στοιχείο της διατροφής του ανθρώπου, το ψωμί, το σιτάρι, το ψωμί. Και να μην λείπει το ψωμάκι, αν είναι δυνατόν, ακόμα και από την τελευταία οικογένεια. Όλοι να γεύονται, να έχουν τη δυνατότητα να γεύονται αυτό το αγαθό, το ψωμάκι το ευλογημένο που μας χαρίζει αυτή η εποχή, ο Ιούνιος ο μήνας με το θερισμό και στη συνέχεια ο Αλωνάρης με τον αλωνισμό. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω να σας θύμισα στους παλιούς κάποιες εποχές και να έδειξα στα παιδιά μας, τους νεότερους, κάποια στοιχεία που δεν τα γνωρίζαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.